Τι παρασκήνιο, έχουμε κανένα παρασκήνιο. Έχουμε και τα πειράγματα των Κριτών, έχουμε και την κοπέλα του θείου Λεωνίδα, να έχει πάει και αυτή εκεί να υποστηρίξει. Πήγε λοιπόν η αραβωνιάρα του Κουτσόπουλου. Αραβωνιάρα δεν είναι. Ετοιμάζεται ο κεραβώνας, λένε. Και γι' αυτό το λόγο επισημοποιεί και με τον καλύτερο τρόπο από χθες τη σχέση του. Δεν τον αφήνει να πάει πουθενά μόνο του. Είναι ζηλιάρα, λες. Ο θείος Λεωνίδας. Είναι ζηλιάρα. Μάλλον τώρα, άμα έχει σκάσει μύτη και στο. Στο στούντιο εκεί. Στο στούντιο, στον τελικό και έχει πάει εκεί πέρα και περιμένει, φωτογραφίζεται κιόλα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι η σύντροφός του, η οποία πήγε στον τελικό. Ναι. Δεν τον αφήνει στιγμό μόνο του. Στην τουαλέτα ελπίζω να τον αφήνει τουλάχιστον να πηγαίνει τον άνθρωπο. Εδώ να πούμε, εδώ η φωτογραφία του είναι από κοινή έξοδο. Ναι, ναι, ναι. Η φωτογραφία του Μάστερ σε είναι αυτή εδώ. Ναι. Παγώστε τη λίγο να τη δούμε. Βάλτε και φουλ λίγο, να τη δούμε καλύτερα. Έχει πάει εκεί. Δεν τον αφήνει πουθενά, λέει. Όχι. Πουθενά. Όχι. Τον κυνηγάει από πίσω. Φοβάται, μην τη φύγει, ξέρω εγώ. Κοίταξε, είναι λέει τώρα. Πάντως μας κάνει εντύπωση που σύντροφος τώρα. Κριτή να πάει να δει στα παρασκήνια. Αν ήταν έτσι, έπρεπε να πάει και η σύζυγος του Σωτήρη Κοντιζά. Να κάτσει εκεί, να φρίξει όλα τα παιδιά και να πάει να κάτσει. Που υποτίθεται ότι τηρούνται και οι κανόνες. Και οι κανόνες, αγκαλιές και φιλιά όλοι ήταν μαζί. Μα δεν είχαν πάει ούτε φίλοι ούτε τίποτα. Μόνο οι συγγενείς των δύο φιναλίστων. Και όλοι οι παίκτες προηγούμενοι. Ναι. Αλλά όχι, σύντροφος του θείου Λεωνίδα έπρεπε να πάει, δεν γινότανε. Μάλιστα, ήταν να μην και. Μόνο τη κοπέλα, φοβότανε το βράδυ. Δηλαδή έχει βγάλει τη φήμη ότι είναι η ζηλιάρα. Δεν ξέρω, για να πηγαίνει συνέχεια παντού μαζί, προφανώς αυτό σημαίνει. Δεν θα τον αφήσει τον άλλο να πάρει μια ανάσα. Θα πάθει ο άνθρωπος. Τον έχει πνίξει, μας λες δηλαδή. Μάλιστα. Τι να πω. Μήπως τα λέει γιατί τη ζηλεύεις κι αυτή, ναι. Γιατί μας είχες πει τους ώρες ο Κουτσόπουλος κάποια στιγμή. Είχα πει ότι. Πως ζηλεύεις κι αυτή, ναι. Όχι, δεν είχα πει αυτό. Δεν είχα πει. Είχα πει ότι από αυτά που έχω ακούσει από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, έχουμε πολλές ίδιες απόψεις και. Αυτό δεν είχα πει κάτι άλλο. Θα μπορούσα να κάνω παρέα μαζί του. Αυτό είχα πει. Μάλιστα. Γιατί ξέρω και εγώ γιατί βγάζει σχολή και για αυτήν. Η κοπέλα του είχα πει ότι δεν μου αρέσει. Ούτε αυτή σου αρέσει. Όχι. Ρε, τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτήν εδώ τη Λούρου. Μα τι να κάνω, δεν μου αρέσει. Πάντα αυτή δεν μου αρέσει. Ούτε αυτή. Και αυτή όχι. Όχι, δε. Μάλιστα. Αύριο να μα πει μία τουλάχιστον που να σου αρέσει, θα